Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, καθώς έχουμε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα από μηχανικούς της Κρήτης, καθώς έχει καταγραφεί ένα πρόβλημα στην πλατφόρμα, στο σύστημά τους. Και γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Χωραφάς. Κύριε Χωραφά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Τα τελευταία 2-3 μέρες έχουν προσιαστεί κάποια προβλήματα. Κολλάει το σύστημα, εκεί δηλαδή που ανεβάζετε κάποιες αιτήσεις, σωστά, που αφορούν διάφορες περιπτώσεις αυθαίρετα και διάφορες προθεσμίες πλησιάζουν. Να μας πείτε τι συμβαίνει. Πράγματι παρουσιάζεται μια δυσκολία στο πρόγραμμα αυτή την εποχή. Δεν είναι η σύνδεση εύκολη τις 2-3 τελευταίες μέρες. Αυτό συμβαίνει 2-3 φορές το χρόνο που υπάρχει μεγάλη υπερσυγκέντρωση, όταν πάρα πολλοί μηχανικοί προσπαθούν να συνδεθούν. Σας θυμίζω ότι είναι πάνω από 100.000 οι μηχανικοί που δραστηριοποιούνται και έτσι είναι λογικό κάποιες φορές να υπάρχει αυτό. Όμως δεν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, υπό την έννοια ότι δεν χάνεται κάποια προθεσμία και εν τέλει καταφέραμε και χθες και προχθές και σήμερα να εκδώσουμε βεβαιώσεις έπειτα από κάποια ταλαιπωρία. Παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο και στο τέλος του Σεπτέμβρη που έλεγε η προθεσμία των αυθαιρέτων για την κατηγορία 5. Αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες έπειτα από τις οριστικές ανακοινώσεις του Υπουργείου για εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, που είναι ένα νέο εργαλείο, ένα ψηφιακό εργαλείο που θα χειρίζονται οι μηχανικοί μέσα από το αντίστοιχο σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και επειδή είναι κάτι καινούριο και υπάρχει μια σχετική αβεβαιότητα για τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής του, πολλοί μηχανικοί έχουν μπει τις τελευταίες μέρες, πάρα πολλοί μηχανικοί μπαίνουν στο σύστημα για να εκδώσουν κάποιες βεβαιώσεις που θα χρειαστούν το επόμενο διάστημα. Κύριε Χωραφά, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου από 1η Φεβρουαρίου. Σωστά, επίσημα πλέον εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις και έτσι από 1η Φεβρουαρίου θα είναι υποχρεωτική στις μεταβιβάσεις. Είναι μια σημαντική τομή, μπορούμε να πούμε. Έχει ψηφιστεί από το 2010 το θεσμικό πλαίσιο, είναι κομμάτι της νομοθεσίας μας, αλλά έπρεπε να περάσουν 11 χρόνια για να εφαρμοστεί. Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο υπό την έννοια ότι οργανώνει το κτηριακό απόθεμα της χώρας. Κάθε κτίριο αποκτά την καταγραφή του με ψηφιακό τρόπο. Συλλέγονται οι οικοδομικές άδειες, οι τακτοποιήσεις, τα σχέδια, η κατάσταση του φέροντος οργανισμού, αν έχει κλείσει η άδεια στην πολεοδομία. Γενικώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και είναι από αυτά που βοηθούν ώστε η χώρα μας να εξυγχρονίζεται και να μην χρειάζεται να ψάχνουμε σε αρχεία υπηρεσιών σχέδια δεκαετίες χρόνων πίσω που είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Ήταν καιρός να εφαρμοστεί. Θεωρούμε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό, αλλά είναι απαραίτητο εργαλείο που το ζητούσε ο τεχνικός κόσμος. Κύριε Χωραφά, αύριο αναρτώνται και οι δασικοί χάρτες, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σωστά αναφέρεστε. Είναι μια μεγάλη μέρα για μια άλλου είδους οργάνωση, την οργάνωση όσον αφορά το δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων της Κρήτης. Θα αναρτηθούν οι χάρτες. Πραγματικά καλούμε όλους τους πολίτες να επισκεφθούν τους μηχανικούς τους αλλά και τις υπηρεσίες, να ενημερωθούν για το χαρακτήρα των εκτάσεών τους και να ελέγξουν για πιθανά λάθη. Δυστυχώς φοβούμαστε ότι επειδή είναι μεγάλο το εύρος της εργασίας που έχει γίνει, θα υπάρχουν λάθη και πρέπει ο κόσμος να έχει έτοιμες τις εγκρίσεις του, τις τελεσιδικίες του, να τις καταθέσει ώστε να μην χάσει τις εκτάσεις του. Είναι μια πολύ επικίνδυνη σε εισαγωγικά διαδικασία. Είναι απαραίτητη γιατί οργανώνει τον ελλαδικό χώρο, αλλά δυστυχώς είναι επικίνδυνη υπό την έννοια ότι αν κάποιος παραβλέψει τις προθεσμίες μπορεί να χάσει την κυριότητα της ιδιοκτησίας. Κύριε Χωραφά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Τρέχει το ρεπορτάζ και για τους δασικούς χάρτες βέβαια. Να είστε καλά. Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.